Φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας ταξίδεψε στη Ζεύγμα, μια πόλη που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Τουρκία και αποτελούσε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 80% του αρχαιολογικού της χώρου βρίσκεται από το έτος 2000 βυθισμένο στην τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε από το φράγμα Μπιρετσίκ. Η πόλη που βρεθήκαμε εδώ ιδρύθηκε γύρω στο 3000 π.Χ. Μέχρι και το Μεσαίωνα η Ζεύγμα ήταν εύπορη και πολλοί αρχαιολόγοι τη συνέκριναν με την Πομπία. Στην ακμή της έφθανε τους 25.000 κατοίκους. Η στρατηγική της θέση κοντά στον Εφράτη ήταν κύρια πηγή ανάπτυξής της. Ιδρυτής της υπήρξε ο Σέλευκος πρώτος ο Νικάτορας, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το δε όνομά της το οφείλει στη γέφυρα που έγινε στην πόλη, μια γέφυρα με λέμβους ενωμένες, ώσπου ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τραϊανός έκτισε αργότερα μια νέα πέτρινη γέφυρα. Η πόλη είχε δύο συνοικίες, στην ουσία ξεχωριστές πόλεις, τη Σελεύκεια στην ανατολική όχθη του Εφράτη και την Απάμια στη δυτική. Πλουσιότατη η ιστορία της πόλης. Εδώ παντρεύτηκε ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας, ενώ η Ζεύγμα χρησιμοποιήθηκε σαν πέρασμα για τον στρατό των Σελευκηδών στις εκστρατείες τους στην Παρθία και στη Βακτριανή. Επίσης, τον 1ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιγράνης συνέλαβε, φυλάκισε και σκότωσε στην ακρόπολη που βρισκόταν στη Σελεύκεια την Κλεοπάτρα Σελήνη. Τον 1ο π.Χ. αιώνα η Ζεύγμα έγινε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή οι Πάρθοι κατέλαβαν την Απάμια και χώρισαν τη Ζεύγμα κάνοντας τον Εφράτη σύνορο. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη ενώ έγινε και έδρα της Σκυθικής Λεγεώνας που παρέμεινε εκεί μέχρι το 252 μετά Χριστόν όταν ο Ρωμαϊκός στρατός ιτήθηκε από τον Σαπόρ I τον Βαρβαλισσό. Ακολούθως η πόλη πέρασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και διατηρήθηκε έως το 637 μετά Χριστόν όταν η Ζεύγμα καταλήφθηκε και λαϊλατήθηκε από τους Άραβες, οπότε η πόλη σταδιακά εγκαταλήφθηκε. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες εδώ πραγματοποιήθηκαν το 1917 και ακολούθως το 1970. Το 1990 συνεχίστηκαν με πιο εντατικούς ρυθμούς λόγω της ανόδου της στάθμης του Εφράτη ποταμού. Αγνοώντας την ιστορική και αρχαιολογική σημασία αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πόλη, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να κατασκευάσει σε αυτό το σημείο ένα φράγμα για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, εξαφανίζοντας από προσώπου γης αυτό το μοναδικό μνημείο. Το πρώτο μέρος του εγκλήματος διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2000, όταν οι τουρκικές αρχές έπνιξαν περίπου τη μισή περιοχή κάτω από τα νερά. Η στρόφιγγα του Μπιρετσίκ, ενός από τα 22 φράγματα που σκοβεύει να κατασκευάσει η Τουρκία για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, άνοιξε απειλητικά, αφήνοντας το νερό να καλύψει σιγά σιγά την πόλη και δεκάδες άλλα χωριά που κατοικούνταν ακόμα. 10 ώρες αργότερα η Ζεύγμα είχε εξαφανιστεί πλήρως κάτω από το νερό. Τον ίδιο χρόνο κιόλας διενεργήθηκαν σωστικές ανασκαφές. Με επικεφαλής τον Ρόμπερτ Ήρλι του Oxford Archaeological Unit, Ιταλοί επιστήμονες ειδικευμένοι στα ψηφιδωτά, σε συνεργασία με ομάδα Γάλλων επιστημόνων, ξεκίνησαν τη διάσωση των πολυτιμότερων έργων τέχνης. Έτσι κατόρθωσαν να σώσουν κάποια σημαντικά ψηφιδωτά που σήμερα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Γκιαζιαντέπ. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πολλά ψηφιδωτά με θέματα από την ελληνική μυθολογία όπως Ωκεανός και Τίθης, Δέδαλος και Ίκαρος, ο Αχιλλέας στην αυλή του βασιλιά Λυκομίδη και ο Διόνυσος με την Αριάδνη. Επιπλέον βρέθηκαν τοιχογραφίες, νομίσματα,
κεραμικές σφραγίδες, αγάλματα και εκατοντάδες άλλα ευρήματα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ανήκουν και 3.750 αργυρά νομίσματα που βρέθηκαν σε δωμάτιο μιας ρωμαϊκής βίλας. Στα νομίσματα αποκαλύφθηκαν πορτρέτα 12 διαφορετικών Ρωμαίων αυτοκρατόρων καθώς και δύο προσωπογραφίες μιας αυτοκράτηρας. Τα περισσότερα από αυτά τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της κοντινής πόλης Γκιαζίαντεπ. Βρισκόμαστε στη νότιο-ανατολική Τουρκία, στα σύνορα με τη Συρία, εδώ όπου μια αρχαία ελληνική πόλη βυθίστηκε κάτω από τα νερά του Εφράτη ποταμού. Σίγουρα είναι κρίμα που η ζεύμα δεν υπάρχει πια. Ποιος ξέρει άραγε πόσοι πολιτιστικοί θησαυροί κρύβονται τώρα κάτω από τα νερά του Εφράτη ποταμού.